Όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε στόχους. Απλώς δεν καθορίζουμε και δεν ορίζουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχουν αυτοί οι στόχοι. Έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι οι στόχοι πρέπει να είναι στρατηγικοί, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι ο στόχος είναι μια οντότητα εκτός στρατηγικής. Στην πραγματικότητα ο στόχος είναι μια μεταστρατηγική οντότητα. Άρα λειτουργεί στο πλαίσιο της μεταστρατηγικής που έχει ένα όραμα, ενώ η στρατηγική που είναι μέσα στην μεταστρατηγική έχει τον στόχο εκτός. Άρα είναι φτιαγμένη για να υλοποιήσει αυτόν τον στόχο. Αυτό σημαίνει ότι πολύ συχνά επιλέγουμε στόχους χωρίς στρατηγική και μετά αναρωτιόμαστε ποια θα είναι η στρατηγική που θα τους υλοποιήσει. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά, να επικεντρωθούμε στην μεταστρατηγική, δηλαδή να δούμε πώς λειτουργεί η στρατηγική και τότε πώς να επιλέξουμε έναν στόχο. Επίσης, όταν θέλουμε να επιλέξουμε στόχους οι οποίοι είναι υπερβατικοί, τότε εκεί πέρα σίγουρα θα αξιοποιήσουμε το όραμα. Άρα, τι εννοούμε με αυτούς τους στόχους? Ένας στόχος μπορεί να είναι απλός, μπορεί να είναι απλός σε ένα task, σε ένα project. Απλώς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ γιατί μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας επειδή είναι στο επίπεδο, θα λέγαμε, της τακτικής. Το πρόβλημα είναι αν ο στόχος πρέπει να υλοποιηθεί από μια στρατηγική, τότε δεν είναι πια ομαλό το πλαίσιο, πρέπει να ξεπεράσουμε εμπόδια, πρέπει να κάνουμε υπερβάσεις και όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε από πριν. Τότε μπορούμε να σκεφτούμε επίσης και την έννοια που είναι λίγο πιο πάνω, πιο αφαιρετική θα λέγαμε, του υπερβατικού στόχου. Δηλαδή, ο υπερβατικός στόχος είναι ο στόχος τον οποίο δεν μπορείς να πετύχεις κανονικά. Πρέπει να κάνεις κάποια υπέρβαση, πρέπει να ξεπεράσεις κάποια εμπόδια, τα οποία είναι δύσκολα, τα οποία φαίνονται ανέφικτα και θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο υπερβατικός στόχος είναι της τάξης της ουτοπίας ή ακόμα και του αδιανόητου πριν. Άμα μπούμε σε αυτή τη λογική, τότε πρέπει η στρατηγική που θα επιλέξουμε για να υλοποιηθεί αυτός ο υπερβατικός στόχος να είναι πολύ ανθεκτική στις επιθέσεις, στις παρενοχλήσεις, στις παρεμβολές, έτσι ώστε να καταφέρει να προσπεράσει όλες αυτές τις δυσκολίες και να υλοποιήσει αυτόν τον υπερβατικό στόχο. Άμα το σκεφτούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε πρώτον ότι ο υπερβατικός στόχος δεν είναι απαγορευτικός. Μπορεί όντως να υλοποιηθεί, απλώς χρειάζεται μια πολύ μεγαλύτερη προετοιμασία γιατί τα πράγματα δεν είναι ούτε εύκολα, ούτε αυτονόητα, παρόλο που υπάρχουν δεδομένα.